Θα ξεκινήσουμε με τον Χρήστο στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Χρήστο. Συγκλονισμένη η κοινωνία, όλη πραγματικά τη Θεσσαλονίκη, από αυτό που ακούσαμε. Καλημέρα. Πραγματικά μια οικογενειακή τραγωδία. Στην Νεάπολη συνέβη το τραγικό αυτό περιστατικό με το θάνατο μιας γυναίκας, μιας 79χρονης, η οποία όπως όλα δείχνουν έφυγε από τα χέρια του γιού της 50 ετών. Χθες το απόγευμα λοιπόν ο μεγαλύτερος γιος της 53 ετών, μην έχοντας ακούσει νέα από τη μητέρα του εδώ και μέρες, προσπάθησε να πάει στο διαμέρισμα για να την δει. Αυτό που αντίκρισε ήταν την ίδια του τη μητέρα σκοτωμένη εδώ και μέρες, σύψη, προχωρημένη μάλιστα, και με τα ρούχα της μέσα στην πανιέρα του σπιτιού της. Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Οι υποψίες στράφηκαν αμέσως προς τον μικρό γιο, τον 50χρονο, ο οποίος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα και συνελήφθη και μάλιστα ομολόγησε και την πράξη του. Ο εισαγγελέας διέταξε μάλιστα τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, διότι όπως σας είπα αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Να σας πω ότι πριν από λίγο βρεθήκαμε εκεί στη γειτονιά. Η γειτονιά, όπως είπες και εσύ, είναι συγκλονισμένη από αυτό το γεγονός, διότι πρόκειται για μια γυναίκα, όπως είπαν, η οποία δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα, μια ήσυχη γυναίκα. Το πρόβλημά της ήταν ο γιος της αυτός, ο οποίος πολλές φορές δημιουργούσε προβλήματα και όπως μας είπαν κάποιοι γείτονες, κάποιες φορές άκουγαν και φωνές. Και τελικά τη στέρισε τη ζωή. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.